Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Ένα βίντεο πιθανά, όχι πιθανά, άνευ σημασίας, είναι αλήθεια. Απλά ήθελα να κάνω ένα βίντεο γιατί το κανάλι γιορτάζει, έχει 6.000 subscribers και είναι ωραία. Μετά από 3 χρόνια νομίζω που έχω το κανάλι, κατάφερα να φτάσω εκεί. Και εντάξει, αισθάνομαι περήφανος, μπαμπάς. Αλλά θα πω λίγο για το πως κατάφερα να φτάσω εκεί, γιατί δεν είναι εύκολο, ειδικά άμα είσαι και μπαμπάς δύο παιδιών, εργαζόμενος κλπ. Και αυτό απλά είναι το χόμπι σου, δεν είναι ότι ζω αυτό. Ακόμα για να καταλάβετε, δεν έχω εμφανίσει το κουμπί για να κάνω monetize το κανάλι, γιατί από ό,τι φαίνεται, παρότι έχω φτάσει 6.000 πίστες, δεν πολύ αρέσει το υλικό, τέτοια, ενώ δεν βλέπει πολύ ώρα ο κόσμος, δεν έχω πληρώσει τις 3.000 ώρες ετήσια, θέλει τέλος πάντων. Είμαι στις 1.100, δηλαδή ούτε για πλάκα δεν το έχω φτάσει, αλλά τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει. Δεν το κάνω για να γίνω πλούσιος, το κάνω για την πλάκα μου. Οπότε θα πω πως μου ήρθε η ιδέα να ανοίξω το κανάλι. Λοιπόν, έβλεπα πάντα κάποια βιντεάκια ενός Θεσσαλονικιού, νομίζω ήταν Θεσσαλονικιός, που είχε ένα Street Triple RS. Όχι, συγγνώμη, Street Triple παλιό, όχι το RS. Ένα πράσινο και όπως αυτό, καλά. Και για να είμαι ειλικρινής, τότε ερωτεύτηκα το Street Triple, αν και σήμερα με την σπιτάρα μου. Και τέλος πάντων, έβλεπα τα βιντεάκια του που είχε καλή ώρα αυτή τη θέα που ίσως βλέπετε και εσείς εδώ πέρα. Και άκουγα αυτόν τον ήχο το φοβερό που κάνει τρικύλινδρη και μ' άρεσε ρε παιδί μου και έλεγα κι εγώ άμα πάρω μηχανή θα το κάνω αυτό. Οπότε τέλος πάντων ξεκίνησα με μηχανές την περίοδο του COVID, γιατί απλά δεν ήθελα να παίρνω δεν μπορούσε να πάρει αυτοκίνητο για το κέντρο, για να χαμός. Δεν ήθελα να παίρνω μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό κτλ. Καλά, εδώ τα λέμε, αλήθεια είναι ότι ήθελα και να πάω για μηχανή. Anyway, ξεκινάμε ένα. Γιατί τότε είχε γίνει και το πράφτο μεγάλο, είχε βγάλει την επιδότηση στο κράτος με ένα ηλεκτρικό μηχανάκι, ένα κινέζικο, μάλλον αυστριακό design, αυστριακή εταιρεία, κινέζικη κατασκευή, κάτι δεν θυμάμαι καλά. Χόρουιν τέλος πάντων είναι η εταιρεία, το CR6. Θα βάλω μια εικόνα να φαίνεται. Το οποίο έχει μια ρετρό κάπως εμφάνιση, ηλεκτρικό. Ωραίο ήτανε, 125 κυβικά και καλά το αντίστοιχο. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα με ηλεκτρική μηχανή και φαντάζομαι ότι ισχύει και για τα αυτοκίνητα, είναι το άγχος της μπαταρίας. Γιατί δεν είναι, πώς το λένε, μηχανή που σταματάω σε ένα βενζινάδικο, βάζω όποτε θέλω και okay, συνεχίζω τη βόλτα. Ξέρεις, πρέπει να υπολογίσεις, σήμερα θα κάνω 20 χιλιόμετρα και 20, τέλεια, ωραία, με μοαρκή μπαταρία. Αυτό έχει μία αυτονομία, όχι, πόσα χιλιόμετρα έχει, έτσι, sorry, τώρα κοιτάζω κιόλας. Έχει μία αυτονομία, αν δεν κάνω λάθος, 90 χιλιόμετρα. Παρότι έλεγε 120 κομμά, δεν ήταν 120, ούτε για πλάκα. Ακόμα και αν το πλύνει δηλαδή σιγά σιγά, γιατί προφανώς αυτοί μετράνε σε ευθεία, δεν ξέρω πώς θα μετράνε γενικά τα. Ακόμα και τις μηχανές δεν ξέρω πώς θα μετράνε και για τα αυτοκίνητα. Anyway, δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι πολύ γρήγορα λοιπόν μπήκε το μικρόβιο. Δεν ήξερα βέβαια ούτε τι θα πει το κύλινδρος, δηλαδή κάποιοι φίλοι μου λέγανε τρικύλινδρο να πάρει. Λέω, μα είναι τρικύλινδροι αυτοί που μου αρέσει. Λέγανε τρικύλινδροι. Ίσως αυτό, δεν καταλαβαίνω χριστό τι εννοούνε. Εμένα απλά μ' άρεσε σαν εμφάνιση, είμαι τέτοιος τύπος. Τέλος πάντων, και την πήρα, φανταστική μηχανή, έχω να πω το Trident, με, κάποια δεσού, δεν θα τα πάω τώρα. Και κάπου στο χρόνο που είχα το Trident,
στην αρχή, συγγνώμη, μαλακία. Πριν πάρω το Trident, είχε σε προσφορά το Street Triple το R, ένα μαύρο πανέμορφο. 1000 ευρώ κάτω από ό,τι είχε κανονική τιμή. Και τότε τα παιδιά της Triumph μου λέγανε εσύ πάρτο, είναι πιο καλά τα όλα του τα πράγματα και είναι η διαφορά μικρή και θα σου μείνει, είναι φανταστική μηχανική, είχαν απόλυτο δίκιο. Εγώ κόλωσα. Φανταστείτε ότι την παρήγγειλα και μετά τα ακύρωσα γιατί φοβήθηκα ότι θα σκοτωνόμουν. 110 άλογα, εγώ ξαφνικά. Θα ήταν η πρώτη μου φωνή στην ουσία, έτσι. 110 άλογα, 115 νομίζω. Κάνω μόνο το τετάρτο. Τέλος πάντων και γιατί την ακύρωσα, φοβήθηκα πολύ, μαλακία μεγάλη έχω να πω, γιατί ήταν και 1000 ευρώ κάτω και είναι πιθανά να μην άλλαζα ποτέ μηχανή. Είναι τα αγαπημένα μου. Αλλά anyway, η ιστορία αλλιώς τα έφερε τα πράγματα. Γι' αυτό έχω και αυτή την κούκλα εδώ τώρα. Εκεί λοιπόν κάπου στο χρόνο έλεγα, ξαναγυρίζω μετά το Trident, άρχισα να σκέφτομαι, άρχισα να μετράει το χέρι μου, ξέρεις. Ωραίο το Trident, ρε παιδί μου, είναι λίγο πλαστικουριά σε σημεία, είμαι παρεξηγητέ, πάρα πολύ καλή κατασκευή, αλλά κάτι με χάλαγε, κάτι ήθελα παραπάνω. Τώρα είναι μάλλον περισσότερο να γνωρίσω και άλλες μηχανές, παρά κάτι άλλο. Τέλος πάντων, το κοίταγα από εδώ, το κοίταγα από εκεί και παράλληλα είχε ένα ακόμα Street Triple R, όχι σε προσφορά αυτή τη φορά. Απλά είχα σκεφτεί, όπως έχω πει κι άλλες φορές στο κανάλι, όσοι παρακολουθείτε, που φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, δεν παρακολουθείτε πάρα πολύ ώρα. Γιατί αλλιώς θα φτάσει στις 3.000 ώρες, θα πάτε κοιτάζει, δεν το λέω για να κάνετε κάτι. Το Street Triple R γενικά είναι μια πλατφόρμα που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τρομερές μηχανές. Είναι το R, είτε το RS. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Anyway, το πήρα για βόλτα. Μεγάλη κιόλας. Ήταν πολύ ευγενική. Μου τη δώσανε σχεδόν όλη μέρα την μηχανή, φανταστείτε τώρα. Εντάξει, βέβαια τους έχω γνωρίσει εδώ και καιρό τα παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Μ' αρέσει που βάζω το χέρι στην κάμερα. Και το πήρα μια βόλτα λοιπόν μεγάλη. Άρχισα να λέω, ρε φίλε, θα πιάνω τα γόνατά μου, να πάω μια βόλτα. Δεν ξέρω. Από το μογκάζι σκεφτόμουν κάτι τέτοια, λέω χέστο. Μεγάλη μαλακία. Τέλος πάντων, και πήγα στο Speedwind 2200 που δεν το μετανιώνω καθόλου. Είναι υπέροχη μηχανή και είναι και μηχανές που μου αρέσουν αυτές οι ρετρό. Δηλαδή το Thraxton, το Speedwind είναι, κατά το Thraxton είναι η πιο ωραία μηχανή εκεί έξω. Τελεία. Και άσε ζητηθεί κιόλας. Και το Scrambler. Αυτά τα δύο. Οπότε την πήρα αυτή τη μηχανή και στο χρόνο πάνω λοιπόν με το Speedwing, το οποίο είναι απίστευτο ζωάδι, 1200 κυβικά, 110 ροπή, νομίζω αν έχω καλά 110-111 ροπή, είναι πάρα πολύ ωραία αίσθηση να την οδηγήσει. Και κάπου εκεί εμφανίστηκε και μια αγγελία για ένα Street Triple RS του 19, το οποίο πήρα και δυστυχώς δεν έχω πάρει καθόλου, γιατί νομίζω ότι συμβαίνει αυτό με τα μηχανάκια που είναι καυλόγκαζα, εννοώντας για αυτούς που τα παίρνουν και τα σπάνε. Αυτός που το είχε πριν δεν το είχε σπάσει, δηλαδή τώρα πάμε για αλλαγή καμπάνας, αφού έχω δώσει κανένα χιλιο... τι είναι, 1300 για να τη σουλουπώσω. Σουλουπώσω σλάς και μεγάλο σέρβις, έτσι για να μην αδικό μου, λέω ότι ο τύπος την έφερε κατεστραμμένη και εγώ την πήρα σαν βλάκας. Αυτό που δεν φαινόταν και δεν ακουγόταν βέβαια, sorry, ωραία, ήταν η καμπάνα, γιατί είχε μια εξάρτηση της SC Project, νομίζω το ζωάδι, και δεν ακουγότανε. Ότι έκανε θόρυβο ενώ η καμπάνα, χουχου, έκανε αυτό το πράγμα. Τώρα έχω παραγγείλει την καμπάνα, την περιμένω εδώ και 3 μήνες, ακόμα να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τώρα αν είναι επειδή είναι παλιότερο μοντέλο, δεν ξέρω αν τα ανταλλακτικά αργούν της Triumph γενικά, δεν έχω απάντηση γι' αυτό γιατί μου ξαναπήκε. Και περιμένω λοιπόν να την δω. Κάπως έτσι λοιπόν, 2 χρόνια σχεδόν που είναι αυτό το άτι, με 10.000 χιλιόμετρα αν δεν κάνω λάθος έχω κάνει. Και το κανάλι φτάνει στις 6.000 subscribers, 600 νομίζω ήταν βέβαια, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Και ήθελα να σας πω όλους ευχαριστώ και ένα μικρό ιστορικό του καναλιού και να δείτε έτσι και τη βραδινή βόλτα εδώ στην Αθήνα που ελπίζω να φαίνεται καλά, γιατί φοβάμαι να μην έχω κάνει πλάκια με τα settings πάλι, την GoPro ή του ήχου, πάντα κάνω κάποια γκάφα.
όπως τις προάλλες. Βγαίνω βόλτα, καλή ώρα μιλάω. Μπορεί να το κάνω και τώρα, μόνος μου. Και ήθελα να κάνω χριστουγεννιάτικο βίντεο για δώρα για ναυάτη. Μίλαγα, πω, έλεγα που μέσα μου πολύ ωραία τα λέω. Όπως τώρα έτσι νομίζω κιόλας. Και τελικά δεν γράφτηκε τίποτα. Απλά έβλεπες χέρια να κουνιούνται στο βίντεο χωρίς λόγο. Ελπίζω να μην είναι το ίδιο τώρα. Λοιπόν, ωραία. Απολαύστε λίγο την βόλτα. Μόλις να πάω μια άλλη βόλτα θα σου πω. Αν και τι να απολαύσω αυτή την κίνηση. Πάω να βρω ένα φίλο βασικά. Αυτό θα ήθελα να το πω. Που έχει και αυτός ένα σπίτι. Πάω βόλτα λίγο. Όχι κατρελό, απλά έτσι λίγο να τις ανοίξουμε, ρε παιδί μου. Πώς πήρε, θα δούμε. Οπότε αν είσαι εσύ αυτός ο φίλος, εκείνο το street record, το πράσινο στη Θεσσαλονίκη, μόνο αυτά θυμάμαι, δεν θυμάμαι χρονιά να σου πω την αλήθεια, ή θα σου πω ευχαριστώ, αν ποτέ, αν τα φέρει έτσι μοίρα και το δεις, χάρη σε σένα, έχω και ένα street record RS, και φτάνω και τα βιντεάκια και έχω και ένα speed 1200. Ευχαριστώ φιλαράκο.